Ένα δελφίνι μήκος 2 μέτρων έπεσε θύμα του ισχυρού νοτιά, ο οποίος έπνεε αργά το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου στον κόλπο της Καβάλας, με αποτέλεσμα να ξεβραστεί στην παραλία της Καρβάλης. Το άτυχο ζώο, το οποίο ξεβράστηκε στην παραλία από τα κύματα, το βρήκαν νεκρό ερασιτέχνες αλληλείς, οι οποίοι βρισκόταν στην περιοχή και αμέσως ενημέρωσαν το λιμενικό της Καβάλας. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κ. Νίκο Καρακεϊσόγλου, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, η οποία μάλιστα θα φροντίσει και για την απομάκρυση αυτού. Δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό, γιατί τα δελφίνια είναι μια χαρά της θάλασσας. Από τη στιγμή που πληροφορηθήκαμε ότι το ξέβρασε η θάλασσα νοτιάς, ο ισχυρός νοτιάς που επικρατεί τις τελευταίες 2 μέρες, ενημερώθηκαν οι αρχές, πήρα το λιμεναρχείο, ήρθε, έκανε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνει. Συνήθως κάνουν μια καταμέτρηση και στη συνέχεια ενημερώνεται η υπηρεσία του Δήμου, η υπηρεσία της καθαριότητας, να έρθει για την αποκομιδή του. Ήδη έχει ενημερωθεί, οι άνθρωποι του Δήμου ήρθαν, το είδανε και κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες 2 ώρες θα έρθει το αυτοκίνητο του Δήμου για να μπορέσει να το πάρει και να το πάμε στην Κρέκα όπου γίνεται η καύση. Αυτή είναι η συνηθισμένη διαδικασία. Έχετε ξανασυνδεί κάτι τέτοιο περιστατικό εδώ στην παραλία της Καρβάλας? Κατά διαστήματα έχουμε τέτοια περιστατικά. Αυτό δεν βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα χτυπημένο και δεν μπορέσαμε να δώσουμε κάποια εξήγηση το πώς το ξέβρασε η θάλασσα. Ενώ τις άλλες φορές υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν κοψίματα από προπέλες και από διάφορα άλλα χτυπήματα. Αυτό δεν φαίνεται να έχει κάτι τέτοιο. Και από ό,τι διάβασα, είναι κάποιο είδος των δελφινιών, τα οποία συνήθως χάνουν τον αποπροσανατολισμό τους και στη συνέχεια δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη θάλασσα και βγαίνουν στην παραλία.